Με δακρυγόνα και αντλίες νερού, η Αιγυπτιακή αστυνομία επιχειρεί να διαλύσει συγκέντρωση χιλιάδων διαδηλωτών στην πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου. Οι ταραχές ξέσπασαν μετά την απαλλακτική δικαστική απόφαση για τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Χόσνι Μουμπάρακ. Σύμφωνα με τις αρχές, οι διαδηλωτές, ανάμεσά τους και μέλη της εκτός νόμου μουσουλμανικής αδελφότητας, επιτέθηκαν με πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 29 συλλήψεις. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του Μουμπάρακ και της σημερινής κυβέρνησης. Η συγκέντρωση ήταν η πολυπληθέστερη από τότε που ανέλαβε την Προεδρία ο πρώην στρατηγός Αμπτελ Φατάχ Αλ-Σίσι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Καΐρου απάλλαξε τον ανατραπέντα πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ και 7 ακόμα πρώην ανώτατους αξιωματούχους από τις κατηγορίες της συνέργειας σε φόνους εκατοντάδων διαδηλωτών κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 2011 που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος. Ο Χόσνι Μουμπάρακ εκτείει ποινή φυλάκισης 3 ετών για υπόθεση διαφθοράς.